Χαίρετε κυρίες, κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakrete.gr. Άφαντος εξακολουθεί να παραμένει ο Γιώργος Τριανταφύλου που αγνοείται εδώ και μία εβδομάδα, ενώ ώρες αγωνίας και για έναν Πόλωνο που εξαφανίστηκε στα νότια παράλια των Χανίων. Το απόγευμα της Κυριακής εντοπίστηκε η σκηνή του δεύτερου αγνοούμενου στην είσοδο του φαραγγιού της Τρυπητής μαζί με προσωπικά του είδη. Ένα πραγματικό θαύμα αυτό της μητρότητας έζησε μια γυναίκα που έφερε στον κόσμο ένα μωράκι με μια πρωτοποριακή μέθοδο παγκοσμίως. Η Ματίνα Καραβοκύρη, που ζει στιγμές ευτυχίας, απευθύνει ένα τεράστιο ευχαριστώ και στη γυναίκα που δεν γνώρισε ποτέ, αλλά συνέδρα με τα μέγιστα στο να έρθει το μωρό της στη ζωή. Νέο βίντεο της ελληνικής αστυνομίας για την οδική ασφάλεια με πολύ χιούμορ και emoji εν ώψη Πάσχα. Μέσα από ένα σύντομο τηλεοπτικό σποτάκι που παραπέμπει σε σκηνή από ταινία παλιού ελληνικού κινηματογράφου, η Ελλάς περνάει το μήνυμα της ασφαλούς οδήγησης που αφορά ένα παραπάνω και μας εδώ τους κριτικούς, έχοντας τρινίσει δεκάδες θύματα στο βωμό της ασφάλτου. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakrete.gr και ακολουθήστε μας στα social media. neakrete.gr, η ενημέρωση στα χέρια σου.